άνθρωπος που θα δώσω την ψήφο μου στον παίκτη προς αποχώρηση είναι γιατί δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας. Μας προσέχει αυτό το αγόρι. Όχι σαν όλα τα άλλα τα ρεμάλια που κάνουν και κοιμούνται. Ο Ντάνης μας προσέχει. Είναι... Μας έφτιαξε κολλεδάκια για όλες τις κοπέλες. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, του μεγαλύτερου ποσοστού της ομάδας. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος δεν είναι απλά ο καλύτερος παίκτης που θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους μας παίκτες. Είναι και αυτός που μας κοσμεί. Δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας και είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Τι άλλο να πεις για αυτό το παιδί. Συγχαρητήρια και μόνο που υπάρχει. Είναι μια πολύ όμορφη ανάσα στην παρέα μας. Και λέμε ότι εμείς το κάναμε το βίντεο. Όχι, έχει ανέβει στο διαδίκτυο, έτοιμο. Είναι τρομερό. 20 μέρες πριν, 20 μέρες μετά. Και λέμε ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Τι σημαίνει. Όχι, κάτι αλλάζει. Όχι, όχι, κάτι μπορεί να έχει γίνει. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό όμως που έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει. Δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει. Ό,τι βλέπω κι εγώ. Αλλά ότι κάτι άλλαξε σε 20 μέρες. Να δούμε τι θα γίνει και τώρα που αν δεν βγει ο Γιώργος Αγγελόπουλος και καταλάβουν ότι το στηρίζει το κοινό, όπως έγινε και στους απέναντι με τον Πάνο. Εσύ πιστεύεις ότι τον δώσανε πιστεύοντας ότι θα τον βγάλει έξω ο κόσμος? Όχι, αλλά πιστεύω ότι κάνουν ένα crash test αυτή τη στιγμή. Δοκιμάζονται μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω άλλο. Ότι σκέφτονται και τόσο δεν ξέρουν και τον κόσμο έξω. Γιατί αφήνουν συνέχεια υπονοούμενα όταν μιλάνε ότι μακάρι να έχουν δει τι γίνεται εδώ. Και εμείς δεν έχουμε δει τίποτα εντωμεταξύ με τον Αγγελόπουλο που να πούμε εντάξει, έχουν και κάπου δίκιο. Νομίζω ότι δεν το ξέρουν αν θα βγει ή δεν θα βγει. Μπορεί και να πιστεύουν ότι θα βγει. Πάντως νομίζω τώρα εδώ που το θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει ο Περής και είχαμε μιλήσει στην εκπομπή για το Survivor, είπε ότι οι κάμερες καταγράφουν 3, 4, 5 ώρες, ας πούμε, και τις υπόλοιπες ώρες είναι ελεύθεροι. Άρα μπορεί να είναι άλλη συμπεριφορά on camera, τουλάχιστον για τους επώνυμους που ξέρουν. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Όχι, αλλά όταν είναι η κάμερα απέναντί σου, διαφορετικά μιλάς. Και εμείς κάνουμε γλύκες μπροστά στην κάμερα. Πίσω όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνουμε. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, αλλά είναι πολλές οι ημέρες. Ναι, αλλά και πολλές οι ώρες. Ναι, και πολλές οι ώρες. Αλλά για να το καλύψει όλο αυτό και να μην βγει τίποτα. Και, τώρα όμως βγαίνει. Και αν έχει γίνει κάτι, γιατί δεν λένε ευθέως? Ρε παιδιά, ο Αγγελόπουλος πήγε και πλακώθηκε με την, ναι, μα δεν έχουν κάτι με την Άργες. Πήγε και πλακώθηκε. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Ίσως το παιδί να έχει στόχο το έπαθλο, να θέλει να νικήσει και να είναι προσιλωμένο σε αυτό, να μην θέλει αυτό να κάνει τίποτα. Δεν είναι κακό, διότι ναι. Αυτό. Γιατί ίσως να τους είναι χτυπάει το ομαδικό πνεύμα. Παιδιά, συγγνώμη, οι υπόλοιποι πήγαν για την προστασία τη καρέτα-καρέτα, θα με τρελάνε. Ναι, όχι, όλοι για την νίκη πήγανε. Το θέμα είναι ότι έχουν απομονωθεί οι δύο ως παλιάρας που επιμένω ότι εμάς μόνο. Μόνο γλύκα μας βγάζει. Ναι, μία χαρά όποτε τον βλέπουμε. Τις πετάει τις πόντες του. Τον είδα εγώ και παρότα όσα είχαν γίνει, χθες αγωνίστηκαν και αγκαλιάζονταν. Ο Σπαλιάρος τους αγκάλιαζε όλους. Ναι, πάντα αγκαλιάζει. Ναι. Πάντα αγκαλιάζει. Δηλαδή Σπαλιάρος. Τα παιδιά αυτά δείχνουν να θέλουν να το προσπεράσουν όλο αυτό που έγινε. Και η Ευρυδίκη τον αγκαλιάζει. Είναι και συνήθεια. Τι να κάνει. Είναι μαθημένο στην αγκαλιά. Μαθημένο. Ναι, μαθημένο. Να γνωρίσουμε. Το καλύτερο που διάβασα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το καλύτερο που διάβασα είναι ότι. Πραγματικά μα έχει τρελάνει, μα φτιάχνει τα πόδια, γιατί μα φτιάχνει το γόνατο. Και είναι το πονεμένο το γόνατο, δηλαδή τι βρίσκει εδώ σε αυτό το γόνατο συγκεκριμένο. Το χέρι μου ακουμπάει. Έχει επιφάνεια. Στο δικό το γόνατο, παιδιά, είναι παρεξηγήσει. Μία με ακουμπάνε, μία με βρίζουν εδώ μέσα. Δεν είναι normal, σαν το Survivor, θα σου λέω εγώ. Ότι αφορά την κάμερα αγκαλιάζομαστε πίσω, βριζόμαστε. Απορώ που βγάλαν το Σπαλιάρο υποψήφιο, γιατί αν τον ψηφίσουν και οι 4.000 που έχει δηλώσει, θα μείνει μέσα μέχρι το τέλος. Ηρέμησε κι εσύ. Λοιπόν, να γνωρίσουμε το Χαράλαμπο Ξενίδη, Ελένη. Θέλεις να το γνωρίσουμε? Ποιος είναι αυτό? Μάκη, το ξέρεις, ο Χαράλαμπο. Θα μπεις. Χαράλαμπο. Θα μπω. Χαράλαμπο. Χαράλαμπο. Φομπό είναι ο Χαράλαμπο. Ναι, δεν πήχω. Μπω. Μπω. Έτσι κάνουν οι ράπες στην Ελλάδα. Χαράλαμπο. Συγγνώμη. Το λένε έτσι. Βέβαια. Αυτό είναι τα συμβόλαια, έτσι θα υπογράψαμε. Με τι θα υπογράψαμε? Και που γι' ερχόταν άλλο και όχι μπω. Που είναι Χαράλαμπο, λέμε. Τι ρώτησε? Τι ρώτησε, λέει. Δεν ξέρω, παιδιά, με έχετε μπερδέψει. Πέφτει πολύ τσίτα το μικρόφωνο και πέφτει, αγάπη. Για να σκάρε το λίγο τη βίδα. Ο Χαράλαμπος Μπο, Ξενίδης, έχει πάρει τα πάνω του τον τελευταίο καιρό. Έχει εκνευριστεί που δεν αγωνίζεται. Μπαίνει στις κουβέντες, συμμετέχει και παίρνει και θέση. Αλλά πάντα κρατάει μια ισορροπία και ποτέ δεν γίνεται προκλητικό. Φοβερός παίκτης. Ναι. Και πολύ ωραίο άντρας. Ρωτάτε για στρατηγική, παιδιά, δείτε και αυτή τη στρατηγική. Πάντως να σας πω κάτι, ο Μπο, ας πούμε, έχει ομαδικό πνεύμα. Πολύ. Θέλει να δουλέψει με τους άλλους. Οι άλλοι μπορεί να είναι πιο πολύ για την πάρτη τους και γι' αυτό να έχουν εκνευρίσει την ομάδα. Πάνε έτσι πιο ατομικά. Ενώ ο Μπο είναι συνέχεια, έλα πάμε μαζί.
Θα μπει, Κατερίνα. Άκουσες τι είπε, θα μπει. Θα μπει εγώ. Χαρά να πω, είπε. Τι σημαίνει, λέει, μου λέτε είμαι αργός, είμαι εκείνο. Θέλω να μπαίνω στα αγωνίσματα. Τώρα που είναι αργός. Ρε παιδιά, αυτό το παιδί από την Κύπρο, τι αέρα είναι αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, πραγματικά τον χαζεύω όταν τρέχει, όταν παίζει. Πώς χώνεται, σαν μαμούνι. Ναι, τρέχει, σύμφωνα. Σύμφωνα. Άχαστο το παλικάρι. Τι ενέργεια βγάζει. Τι βρείτε γι' αυτόν, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα. Περιμένω αύριο. Αύριο το έχει. Ο Μάριο Πρίαμο. Πάντω είναι φοβερό, ρε παιδί. Το Πρίαμο τι είναι, το επιθετό του. Όχι, έχει δύο ονόματα. Μάριο Πρίαμο. Ελένη Κατερίνα, Μάριο Πρίαμο. Γιατί δεν το λέμε Πρίαμο καλύτερα. Σταμάτα να πιάνει τα μπουτια των ανθρώπων όλων. Είπα πριν να μου κάθεται καλά. Για να σα πω κάτι, τόσε παρατηρήσει ούτε στο σχολείο δεν έφαμε. Τι να μου πει. Καρά λαμπό, πιάσε. Ναι, ρε μπο. Να δούμε μπο. Τι θα δούμε από μπο. Τη ζωή του μπο. Το παιδί αυτό είναι Θεσσαλονικιό. Από εκεί κατέβηκε Αθήνα. Κάτι άλλο πε μου. Παίζει όργανα, παίζει κιθάρα, η συνεργασία σου. Πώ κατάφερε και μπήκε στο χώρο τη μουσική με μια μουσική που τότε. Κανατέρι του ξέρετε. Κάτι άλλο, ναι, μωρέ, κουραστικό. Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι τη Θεσσαλονίκη. Το βιογραφικό του δεν το θέλω. Άλλα πράγματα πες μου. Ένα είχαμε. Τον είχατε δει ποτέ με γυναίκα. Σχέση. Μια φορά τον είδαμε έναν άντρα, όχι με γυναίκα. Εγώ δεν τον ήξερα πριν μπει στο παιχνίδι, το παραδέχομαι. Έχουμε αποσπάσματα και από εδώ. Δεν ήξερε τον Πο. Πολύ καλά, περνάμε. Ήξερα τα τραγούδια του τώρα που τα ακούω, αλλά δεν τον είχα δει ποτέ. Σε παρακαλώ, τώρα προσβάλλει τη δικιά μα τη δουλειά. Σε παρακαλώ. Έχουμε κάνει δουλειά για τον Πο. Όχι, μην τσακωθείτε, παιδιά. Μπορεί δεν ξέρει τον Πο, με τρελάνει. Μόρι δεν τον ξέρω τον Μπο. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω με τον Μπο.